Ο αθλητισμός βοηθάει όλο τον κόσμο, είτε έχει κάποια κινητική αναπηρία είτε όχι. Βοηθάει στη σωματική αλλά και ψυχική υγεία. Βοηθάει στο να καταφέρνεις να ξεπερνάς εμπόδια της καθημερινότητάς σου, να βρίσκεις λύσεις. Προσωπικά, μετά το τροχαίο ατύχημα που είχα και κατ' επέκταση την αναπηρία που μου δημιουργήθηκε, ο αθλητισμός ήταν ένα αποκούμπι να ξεφεύγω από την καθημερινότητα και να κάνω τη γυμναστική μου και την φυσικοθεραπεία μου έξω από τα νοσοκομεία και τα κέντρα αποκατάστασης. Τις ώρες των προπονήσεων δεν έχω να σκεφτώ την αναπηρία μου και προβλήματα καθημερινότητας, αλλά μόνο πώς θα εξελιχθώ στο άθλημα που κάνω. Έτσι μπήκε στη ζωή μου αρχικά ερασιτεχνικά και αργότερα επαγγελματικά. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου θεωρώ πως ήταν το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο του 2016, στο άθλημα της ξυφασκίας και συγκεκριμένα στη σπάθη, που είναι ένα από τα τρία όπλα της ξυφασκίας. Η συγκεκριμένη διάκριση ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας 8 χρόνων. Η σημαντικότερη επιτυχία για έναν αθλητή είναι η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για έναν αθλητή με αναπηρία κατ' επέκταση, η διάκριση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που είναι και οι μεγαλύτερες διοργανώσεις. Την ξυφασκία την επέλεξα γιατί ήθελα να κάνω ένα ατομικό άθλημα και να καταφέρω να διακριθώ σε αυτό. Ήμουν και είμαι αθλητής του μπάσκετ σε αμαξίδιο, αλλά επιθυμούσα ένα ατομικό άθλημα για προσωπικές διακρίσεις. Έτσι, δοκιμάζοντας αρκετά αθλήματα, επέλεξα την ξυφασκία γιατί είχα αβαντάζ τα μακριά χέρια και με κέρδισε το κλίμα της ομάδας αλλά και ο προπονητής. Άλλωστε, μετά από μόλις 3 μήνες προπονήσεων, κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο σε επίσημους αγώνες σε παγκόσμιο κύπελλο στον Καναδά, το οποίο ήταν ένα σημάδι ότι το άθλημα αυτό μου ταιριάζει και μπορώ να κάνω πολλές επιτυχίες σε αυτό. Όχι, δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω. Σαν σκέψη υπάρχει μόνο όταν καταφέρω να υλοποιήσω τους στόχους μου και δεν μπορώ πια ηλικιακά να συνεχίσω. Ένας στόχος μου λοιπόν είναι το χρυσό μετάλλιο σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ας ελπίσουμε σε αυτούς που έρχονται τώρα στο Τόκιο το 2021. Όπως καταλαβαίνετε, όλες οι μέρες δεν μπορεί να είναι ίδιες. Μια συνηθισμένη μέρα όπως της καθημερινότητάς μου ξεκινάει με το να πάρω το πρωινό μου, να πιω τον καφέ μου, να βγω για διάφορες εξωτερικές δουλειές ή να ασχοληθώ με το σπίτι και τον κήπο. Και γύρω στις 12 να ξεκινήσω για τις προπονήσεις μου. Συνήθως πάω στην πρώτη μου προπόνηση στο ΆΚΑ στο μπάσκετ με την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία κρατάει περίπου 2 ώρες. Μετά πηγαίνω στη δεύτερη μου προπόνηση στην ξυφασκία στο κέντρο της Αθήνας και εκεί η προπόνηση κρατάει από 2 έως και 4 ώρες. Μετά μου αρέσει να περνάω χρόνο με ωραία παρέα, είτε έξω είτε στο σπίτι, είτε πηγαίνοντας για ψάρεμα, που είναι ένα χόμπι το οποίο με χαλαρώνει όσο κουραστική και να είναι η μέρα μου. Επειδή όμως μένω στο Πόρτο Ράφτη, ο χρόνος μου στους δρόμους και στις προπονήσεις διαρκούν από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 8 με 9 η ώρα το βράδυ. Προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιον έτσι να το πω εισαγωγικά ρατσισμό. Βέβαια, συναθλητές μου έχουν πει ότι, για παράδειγμα, από απόσταση τον ρωτήσανε αν είναι κολλητικό αυτό το οποίο έχει. Πολλοί είναι πρόθυμοι να με βοηθήσουν στην καθημερινότητά μου, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι χρειάζομαι απαραίτητα βοήθεια. Και σίγουρα ο κόσμος κοιτάζει περίεργα, όχι όμως κακοπροαίρετα, και το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί και εγώ, αν δεν είχα αυτή την αναπηρία, θα κοίταζε ένα άλλο άτομο με αναπηρία περίεργα και μόνο. Άλλωστε και τώρα που έχω αυτή την αναπηρία, θα κοιτάξω κάποιο άλλο άτομο για να δω τι μπορεί να έχει πάθει. Πιστεύω ότι όταν θέλει κάποιος μπορεί. Σίγουρα τα πράγματα στην Ελλάδα είναι καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν και όλο και εξελίσσονται, όλο και καλυτερεύουν. Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη στις αίθουσες των προπονήσεων και στην πρόσβαση σε αυτές και κατ' επέκταση στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες, αλλά και στο να φτάσεις μέχρι εκεί, γιατί μπορεί να μην βρεις να παρκάρεις κοντά στην αίθουσα, επειδή θα έχει παρκάρει σε θέση στάθμισης αναπήρων κάποιος που δεν έχει αναπηρία ή που θα έχει κλείσει με το όχημά του κάποια ράμπα. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει ο κόσμος να αποκτήσει την απαραίτητη παιδεία για να βοηθά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς. Ο κόσμος θα ήθελε να γνωρίζει πως εμείς τα ατόμα με αναπηρία δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι που γεννηθήκαμε ή με κάποια αναπηρία ή δημιουργήθηκε μετά από κάποιο ατύχημα ή μετά από κάποιο αυτοάνοσο. Οπότε ο κόσμος θα πρέπει να σέβεται τις ανάγκες που έχουμε εμείς τα άτομα με αναπηρία και αναφέρομαι ξεκάθαρα στις ράμπες, στις θέσεις στάθμευσης, γιατί έτσι ο κόσμος μας βοηθάει να είμαστε ενεργά μέλη της κοινωνίας σε όλους τους τομείς.
Η ευχή μου για το 2021 και δεδομένου των συνθηκών είναι να έχει όλος ο κόσμος υγεία, σωματική αλλά και ψυχική. Και να γυρίσουμε στις μέρες προ-κορονοϊού. Να μπορούμε να βάζουμε στόχους, να κάνουμε όνειρα για το μέλλον. Και σίγουρα κι εγώ σαν αθλητής εύχομαι να πραγματοποιηθούν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, χωρίς όμως να ρισκάρουμε ανθρώπινες ζωές.